Το υποκατάστημα μιας αλυσίδας σούπερ μάρκετ επισκέφθηκε νωρίτερα το πρωί, κυρίες και κύριοι, ο Πρωθυπουργός, όπου από την Παρασκευή εφαρμόζεται η ψηφιακή κάρτα εργασίας και σε πραγματικό χρόνο καταγράφεται με διαφάνεια, Στέλλη Παπαμιχαήλ, η ώρα προσέλευσης και αποχώρησης των εργαζομένων. Έτσι είναι, Ελίνα, για μια σημαντική κατάκτηση λοιπόν, τόσο για το κράτος, όσο και για τους εργοδότες, αλλά κυρίως για τους εργαζόμενους. Έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός, μιλώντας για την ψηφιακή κάρτα, ένα μέτρο το οποίο ξεκίνησε να λειτουργεί από την 1η Ιουλίου, πιλωτικά πρώτα σε σούπερ μάρκετ και σε τράπεζες, και αργότερα, όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, θα επεκταθεί και σε άλλους χώρους εργασίας. Όπως είπε ο Πρωθυπουργός, είναι μια ευρωπαϊκή νομοθεσία που δεν την έχουν υιοθετήσει όλες οι χώρες της Ευρώπης. Ωστόσο, η Ελλάδα έσπευσε να το κάνει. Είπε λοιπόν ότι για τους εργαζόμενους, ειδικά αυτή η ψηφιακή κάρτα είναι ένα όπλο, έτσι ώστε να μην καταστρατηγείται το ωράριο εργασίας, ακριβώς γιατί υπάρχουν συγκεκριμένοι χρόνοι όπου ο εργαζόμενος φαίνεται ότι δουλεύει στην εργασία του. Να σημειώσουμε ότι στην πρώτη φάση αυτή η ψηφιακή κάρτα αφορά 120.000 εργαζόμενους, ενώ όπως είπαμε, σχεδιάζεται και η επέκτασή του στο μέλλον και σε άλλους κλάδους εκτός από το σούπερ μάρκετ και τις τράπεζες. Σε ευχαριστώ. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός στην επίσκεψή του. Εντάξει, ήταν μια δέσμευση την οποία είχαμε αναλάβει και πολύ καιρό και παρότι τεχνολογικά μας πέδευσε λίγο, νομίζω είναι σημαντική κατάκτηση για τους εργαζόμενους να μπορούμε να γνωρίζουμε εμείς ως κράτος πόσο χρόνο ακριβώς δουλεύουν, έτσι ώστε να αποφεύγει το οποιοδήποτε μεταστατήγηση του χρόνου εργασίας. Το οποίο θα δώσει μια πολύ μεγάλη ασφάλεια στον εργαζόμενο να γνωρίζει ότι πραγματικά θα αμείβεται για τις ώρες τις οποίες έχει δουλέψει.